Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, θα έρθουμε στον χώρο της οικονομίας, της ακρίβειας που συνεχίζει να καλπάζει και φυσικά να απασχολεί τα ελληνικά κυριά. Θα εστιάσουμε κυρίως στο θέμα της ενέργειας. Είχαμε την ανακοίνωση από τους παρόχους των τιμών που αφορούν τον επόμενο μήνα. Όπως φοβόταν όλοι και είχαν από νωρίς προειδοποιήσει οι ειδικοί, υπάρχουν σημαντικότατες αυξήσεις που καταγράφονται σε ποσοστιαία νούμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η εικόνα στην αγορά, πώς διαμορφώνεται, ποια είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού από την πολιτεία και τι θα έπρεπε ίσως να γίνει διαφορετικά. Έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον κ. Παναγιώτη Γεωργιάδη, δικηγόρο στο επάγγελμα και εκπρόσωπο του καταναλωτών Νέο Ίνκα. Τα έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές στο παρελθόν τον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Έχουμε μιλήσει μαζί και για ακρίβεια και για άλλα ζητήματα, αλλά κυρίως έχουμε εστιάσει στο θέμα της ενέργειας, το οποίο, ας μου επιτραπεί, ο αδόκιμος όρος είχε κάψει τους περισσότερους από εμάς τα προηγούμενα χρόνια για μια σειρά από λόγους. Είτε ήταν η ρήτρα, είτε ήταν οι κρυφές χρεώσεις, προβλήματα σε συμβόλαια. Πλέον η κατάσταση είναι αυτή που έχει διαμορφωθεί και βλέπουμε ότι αυτό που φοβόταν όλοι είναι γεγονός. Ξαναπαίρνουν την ανηφόρα οι τιμές. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην αγορά ενέργειας? Η ΔΕΗ άνοιξε πρώτη το χώρο των αυξήσεων, ανακοίνωσε για το τιμολόγιο για τον Νοέμβριο την τιμή στα 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αυτή η τιμή είναι αυξημένη κατά 1,5 λεπτό σε σχέση με την τιμή του Οκτωβρίου. Και η κατανάλωση για πάνω από τις 500 κιλοβατόρες διαμορφώνεται στα 18,2 λεπτά από 16,7. Ναι. Οι κύριοι ανταγωνιστές, προμηθευτές, περίπου σε αυτή την τιμή συμπλήν έχουν διαμορφώσει και αυτή τις τιμές τους. Φυσικά έχουμε και περιπτώσεις αυξήσεων κατά έως και 40%. Έτσι. Τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που η ΔΕΗ σέρνει τον χορό, ναι, των αυξήσεων, έτσι. Και πέρσι είχε σημειωθεί, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, οπότε καθορίζει και τις κινήσεις, με τις κινήσεις της που θα οδηγηθεί η αγορά και για τους υπόλοιπους. Σωστά. Τώρα, οι λόγοι είναι αρκετοί. Πρώτο είναι το αυξημένο το ρίσκο λόγω γεωπολιτικών συνδικών με την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει στις διεθνείς αγορές ή πόλεμη κατάσταση του Ισραήλ. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αν θα έχουμε μια κανονική εμπλοκή με πολεμικές ενέργειες ή αν θα είναι μια τοπικές επιχειρήσεις. Το φοβούνται αυτό οι αγορές. Έχουμε τοπικά τον φόρο που προεξήγηλε η βουλγαρική κυβέρνηση, 10 ευρώ τη μεγαβατόρα, για το οροσκό φυσικό αέριο που διακινείται μέσω των εδαφών της και θα αποτυπωθεί στους λογαριασμούς τον Νοέμβριο. Έχουμε επίσης ένα περιστατικό μια δολιοφθορά στον αγωγό της Βαλτικής φυσικού αερίου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδυαστικά οδήγησαν στην ανεβή τιμή του φυσικού αερίου του TTF κατά 40% σε διάστημα μόλις 15 ημερών. Ναι. Και αποτέλεσμα είχε ότι τα προθεσμιακά συμβόλαια στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας διαπραγματεύονται το τελευταίο δεκαήμερο στα 135 στα 140 ευρώ τη μεγαβατόρα από 113 ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ναι, και ναι, αυτό ακριβώς. Και έχουμε οδηγηθεί σε αυξήσεις της τάξης μεταξύ 10 έως και 40% κατά περίπτωση. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για το τι θα περιμένουν το επόμενο διάστημα? Η αύξηση είναι αυτό που θα φανεί άμεσα στο λογαριασμό. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις της πολιτείας για μέτρα ελάφρυνσης αυτών των ποσών και επιπλέον οι πάροχοι έχουν διορθώσει κάποιες στρεβλώσεις στην παροχή υπηρεσιών που το προηγούμενο διάστημα είχατε καταγγείλει και εσείς βεβαίως? Πολύ σωστές οι επισημάνσεις σας. Καταρχήν, το κράτος δίνει επιδότηση με οριζόντιο τρόπο αυτή που ίσχυε από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι και το τέλος του χρόνου, οπότε δεν θα είναι σημαντική επιβάρηση στους καταναλωτές από αυτές τις αυξήσεις. Ναι. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει από 1η-1η 2024, γιατί δυστυχώς έρονται τα έκτακτα μέτρα που είχαν επιβληθεί. Οπότε θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι καταναλωτές, γιατί στις 1η-1η 2024 αναβιώνουν όλοι οι όροι των συμβάσεων προμήθειας ρεύματος, οι οποίοι είχαν παγώσει, χωρίς να επέλθει κάποια τροποποίηση. Αν έχει λήξει η σύμβασή τους και δεν έχουν υπογράψει νέα, για εκείνους ή για εκείνους τους οποίους θα διακοπεί η σύμβαση το προϊόν από 1η-1η 2024, θα πρέπει να βρουν καινούριο προμηθευτή.
Αν δεν βρούνε, ο προμηθευτής θα κατατάξει τον καταναλωτή στο πακέτο που ο ίδιος επιθυμεί και σε περίπτωση που δεν εναντιωθεί ο καταναλωτής θα ισχύσουν οι νέοι όροι σύμφωνα με τη βούληση του προμηθευτή. Βέβαια υπάρχει υποχρέωση μέχρι τις 1 Νοεμβρίου του 2023 οι προμηθευτές να ενημερώσουν εγγράφος που μπορεί να γίνει με επιστολή, μπορεί να γίνει με ηλεκτρονική επιστολή ή με mail τους καταναλωτές για τους νέους όρους σύμβασης και για το πακέτο το οποίο θα τους κατατάξουν. Ναι. Σε περίπτωση που δεν εναντιωθούν οι καταναλωτές, θα ισχύσουν το πακέτο που έχει επιλέξει ο προμηθευτής. Αν εναντιωθεί ο καταναλωτής, χωρίς ωστόσο να επιλέξει πάροχο, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, τότε θα τοποθετηθεί αυτόματα στην υπηρεσία, στην καθολική υπηρεσία, που είναι από τις πιο ακριβές χρεώσεις. Προφανώς. Οπότε δεν συμφέρει, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση όλοι οι καταναλωτές να δουν αν έχει λήξει η σύμβασή τους, τι προβλέπει, να κάνουν καινούργιες συμβάσεις με τους προμηθευτές, θα πρέπει να μεριμνήσουν έως το τέλος του χρόνου. Παλιά έλεγαν οι ειδικοί να επιλέγουν σε αυτήν την κατάσταση όπου τα πάντα αλλάζουν γρήγορα το σταθερό τιμολόγιο, τις σταθερές τιμές, όμως πλέον βλέπουμε οι εταιρείες προωθούν τα κειμενόμενα τιμολόγια τους και τα συμβόλαιά τους βάζοντας τα πιο χαμηλά, είναι πιο ακριβά, είναι τα σταθερά προς το παρόν. Υπάρχει πλέον αυτός ο διαχωρισμός ή είτε σταθερό είτε κειμενόμενο θα είναι στο τέλος της ημέρας οι ίδιες οι τιμές του καταναλωτή? Όχι, όπως έχει διακυμανθεί η αγορά, σαφώς τα τιμολόγια σταθερής κατανάλωσης, επειδή αναλαμβάνει ένα ρίσκο ο προμηθευτής για το πού θα οδηγηθεί το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σαφώς είναι πιο ακριβά. Ναι. Από την άλλη, διασφαλίζεται ο καταναλωτής με αυτόν τον τρόπο ότι δεν θα υφίσταται τις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Αλλάζουν τα τιμολόγια και πάλι. Δεν θα υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής έτσι όπως τη γνωρίζαμε. Σωστό. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα έχουμε τις χρεώσεις με τη διακύμανση. Απλά έχει αντικατασταθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής με βάση και θα διαμορφώνει τη χρέωση προμήθειας με βάση το μέγεθος ή το δείκτη της χονδρομπορικής αγοράς. Άλλαξε η ονομασία ουσιαστικά. Γιατί και εδώ έχουμε ένα τρόπο υπολογισμού για τη διακύμανση παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στο χονδρεμπόριο. Δεν έχει κάποια διαφορά δηλαδή. Μάλιστα. Έχουμε διαφορετικά τιμολόγια, αξίζει και αυτό να το πούμε στους καταναλωτές να ενημερώσουμε. Τα τιμολόγια σταθερά, τα οποία θα είναι ένα προϊόν που θα ισχύσει μια σταθερή τιμή προμήθειας για όλη τη διάρκεια της περίοδου της σύμβασης, θα έχει χρώμα μπλε. Τα προϊόντα κειμενόμενης θα έχει χρώμα πράσινη και εκεί γίνεται ένας διαχωρισμός στα προϊόντα κειμενόμενης τιμολόγησης. Είτε θα δηλαδή αυτός ο υπολογιστικός τύπος που συνδέεται με τους δείκτες χοντρικής αγοράς, είτε θα καθαρίζεται στην έναρξη του μήνα κατανάλωσης, θα ονομάζονται ανακοίνωση τιμής εξάντε, δηλαδή θα ανακοινώνεται η τιμή προκαταβολικά και στην ιστοσελίδα προμηθευτή που θα κοινοποιείται και στη ΡΑΕ και θα ξέρει ο καταναλωτής από την αρχή του μήνα με ποια χρέωση θα έχει την κατανάλωσή του για το μήνα που θα διανύσει, είτε θα είναι τα προϊόντα κειμενόμενης τιμολόγησης με τιμή ex post. Θα είναι αφού τελειώσει ο μήνας, μετά θα γίνεται ο υπολογισμός σε σύγκριση με τη μέση τιμή της διακύμανσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του κόστους μέσα στο μήνα. Και αυτό μπορεί να γίνει η τιμολόγηση έως και 2 μήνες μετά το μήνα κατανάλωσης. Mm-hmm. Υπάρχουν τέλος τα προϊόντα μεικτής τιμολόγησης, που είναι προϊόντα κάποιοι προμηθευτές θα προωθούν εν μέρη σταθερά, εν μέρη κειμενόμενη η τιμή. Και τέλος, μια πολύ μικρή μερίδα των καταναλωτών που έχουν ΦΗ μετρητή. Εκεί θα είναι τα τιμολόγια με πορτοκαλί χρώμα, που εκεί ανταποκρίνεται ανά την ημέρα και φαίνεται η διακύμανση τιμές αγοράς άμεσης παράδοσης. Υπάρχει, τώρα βεβαίως αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο, υπάρχει προτιμητέο από τις επιλογές που είπατε? Θέλω να πω, θεωρείτε κάποιο περισσότερο ασφαλή επιλογή ή αυτήν με την οποία ο καταναλωτής έχει τον λιγότερο κίνδυνο? Κατά αναλογία, ισχύει το ίδιο ό,τι ισχύει στα προϊόντα τραπεζικού δανεισμού. Υπάρχουν τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο, που είναι μεγαλύτερο το επιτόκιο, πιο ακριβή η δόση. Υπάρχουν τα δάνεια με κειμενόμενο. Στο σταθερό, σαφώς, έχει διαφορά στο κόστος μηνιαίο, με δεδομένο ότι η τιμή θα παραμείνει χαμηλή. Στα κειμενόμενα, αναλαμβάνει το ρίσκο. Σε περίπτωση που έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής, θα επιβαρυνθεί πολύ περισσότερο. Εκεί θα πρέπει να σταυμίζει ο καταναλωτής τι του συμφέρει περισσότερο. Σωστή. Ή θα έχει κάτι πιο ακριβό, αλλά θα ξέρει ότι αυτό είναι δεσμευτικό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ή θα επιλέξει ελπίζοντας κάτι πιο φτηνό,
προς το παρόν, τη στιγμή της υπογραφής του συμβολέου, ελπίζοντας ότι δεν θα ανεβεί η τιμή. Είναι όλα ρίσκο. Τώρα, να κλείσουμε με το εξής. Στο νέο ΙΝΚΑ συνεχίζουν να έχουν καταγγελίες ή οχλήσεις από καταναλωτές που δεν αντιλαμβάνονται πλήρως πώς λειτουργεί αυτή η μπερδεμένη αγορά ή που έχουν αντιληφθεί και έχουν καταγγείλει προβλήματα ή παρανομίες από τους παρόχους. Όχι τόσες πολλές όσες ήταν στην αρχή, ειδικά με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, πέρσι δηλαδή το καλοκαίρι, και όταν ήταν ο τρόπος για ποιον επιλέξουν τον πάροχο. Πλέον έχουν αποκρυσταλωθεί οι όποιες αλλαγές έχουν γίνει, έχουν συμμορφωθεί και περισσότεροι προμηθευτές. Κάποιες καταγγελίες που έχουμε ότι δεν αντιλαμβάνονται κάποια βασικά θέματα στον τρόπο επιλογής παρόχου ή στη δυνατότητα που έχουν σε σχέση να επιλέξουν άλλο πάροχο σε σχέση με τις οφειλές. Σωστά. Εκεί κάπου δημιουργούνται κάποια ζητήματα. Να γιατί... υπενθυμίσουμε, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει δυνατότητα αλλαγής από πάροχο σε πάροχο. Δεν είναι κλειστά τα συμβόλαια με πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιος το σπάσει, έτσι. Υπάρχει. Απλά υπενθυμίζω την πρώτη περίοδο και την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής που είχαμε υπερβολικές χρεώσεις, δηλαδή ερχόταν κάτι λογαριασμοί σε οικιακές καταναλώσεις 1.000 ή 1.500 ή 900 ευρώ, αυτά τα χρέη είτε ρυθμίστηκαν είτε μείνανε, οπότε οι εταιρείες φυσικά δεν τα χαρίζουν αυτά τα χρέη. Είχαν συσσωρευτεί 1 δισεκατομμύριο ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Οπότε αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί είμαστε πλέον στο στάδιο της δικαστικής διεκδίκησης. Έχουν εκχωρήσει τις απαιτήσεις σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και ενημέρωσης οφειλών. Και πάρα πολλοί καταναλωτές συνδέουν τα δύο ζητήματα που όμως οφείλονται και στην κρίση που έχει δημιουργηθεί στην ενέργεια. Οι καταγγελίες που έχουμε από τους καταναλωτές ότι δέχονται οχλήσεις τηλεφωνικές με ασφυκτικό τρόπο, με καταναγκαστικό τρόπο από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων για να εισπράξουν, να εισπραχθούν αυτές οι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί και συσσωρευτεί την περίοδο της κρίσης στην αρχή εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των καταναλωτών. Θεωρώ εξαιρετικά επικοδομητική την κουβέντα μας και αποκαλυπτική για το πώς λειτουργεί η αγορά ενέργειας αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο. Ελπίζω στο εγγύς μέλλον να την επαναλάβουμε, αναφερόμενη σε μια μεγαλύτερη γκάμα υπηρεσιών, προϊόντων, όπου βεβαίως η ακρίβεια απασχολεί τους πάντες. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.